Καλησπέρα στους φίλους των Ολυμπιακών Αθλημάτων. Σήμερα θέλω να σας παρουσιάσω το επόμενο υποψήφιο Ολυμπιακό άθλημα για τους Ολυμπιακούς του 2016 στη Βραζιλία. Είναι ένας συνδυασμός μεταξύ επιτραπέζιας αντισφαίρησης, ping-pong δηλαδή, και βόλεϊ. Το ομαδικό, καλά καταλάβατε, το γνωστό ομαδικό άθλημα που λέγεται βόλεϊ. Το άθλημα θα ονομαστεί ping-volley. Αυτό είναι το πρώτο τρόπαιο που θα γίνει στο Μουντιάλ κατά παλαιότητης. Να σας πούμε μερικές τεχνικές λεπτομέρειες. Χρειάζεται για το σπίτι σας για να ξεκινήσετε να μαθαίνετε αυτό το άθλημα. Ένα απλό τραπέζι ping-pong. Καλύτερα να είναι μούφα κέντλερ. Μην το διαγγίσετε γιατί δεν είναι να κάνετε πολύ τα τραπέζια ping-pong. Ένα φιλέ μπάλι ping-pong. Το οποίο όπως βλέπετε πρέπει να έχει το ύψος μιας ρακέτας και δύο ακριβώς δαχτύλων. Παρακολουθείτε. Καθώς επίσης να έχετε και παίχτες, πελάτες, στους οποίους θα τους καθόρετε. Εδώ ένας πελάτης παρακαλώ, για την προπόνηση. Δεν χρειάζεται πολλά, θα δούμε στην πράξη τους απλούς κανόνες πώς παίζεται ένας αγώνας ping volley. Κάθε σετ στα 11, εκεί προς το τέλος. Η περιγραφή περνάει τώρα στον... Φτάζουμε στον αγώνα. Θα κάνουμε το μπαλάκι για το ping volley. Εδώ είναι φίλε. Λοιπόν, οι κανόνες είναι απλοί. Ένας από τους δύο παίκτες σερβίρει πάνω από το φιλέ. Και πρέπει σε τρεις μπαλιές η μπάλα να περάσει στο να απέναντι. Να πω ότι εκτός από ατομικό άθλημα είναι και ομαδικό. 2-2. Και σκεφτόμαστε να το κάνουμε και 6-1. Λοιπόν, στο απέναντι. Το μπαλάκι βλέπετε είναι ειδικών προδιαγραφών. Χρειάζεται ειδικός μαρκαδόρος ανεξίτηλος. Μαύρος. Ο οποίος είναι στα τελειώματά του. Λοιπόν, κοιτάξτε, σερβίρι έχει τρεις μπαλιές. Πάντα κρύβουμε το παλάκι, θα δείξουμε εδώ πέρα. Είναι από τους καλούς. Τρεις μπαλιές. Πάντα κρύβουμε το παλάκι του πιγκόνι. Να γίνεται ζέσταμα πριν από το παιδί. Γερατικού εδώ πέρα, διέλεξε. Βρίσκει το παλάκι να... Να πούμε τη λεπτομέρεια του επίσης στο παλάκι δεν είναι σωστό. Γιατί σερβίρει αυτός. Δεν λοιπόν, και ξεκινάει το παιχνίδι. Για να δούμε. Σερβίρι. Μία παλιά, δύο και τρεις πέρασμα. Ο! Τι ήτανε? Ένα μηδέν. Είναι όπως το βόλεϊ που έχει... Αλλάζει μπάλα, αλλαγή για τον άλλο παίκτη. Σερβίρι. Ένα, δύο. Βλέπουμε out. Πώς καταλαγεί μπάλα, μπάλα out. Συνεχίζουμε, 2-0. Περνάει στον άλλο. Μπάλα. Μία, δύο και τρεις πέρασμα την μπάλα. Μία, δύο. Τρεις πέρα απλά την μπάλα! Περνάει ξεστά η μπάλα, πραγματικά! 3-0. Τα φυσικά εμπόδια μετράνε. Μπορεί να συνεχίσει την παλιά του. 2, 3 και κάνει. 4-0. Δύσκολη μέρα για τον ιδρυτή του. 5-0, βλέπετε απλά. Πώς παίζετε το πιν πολύ. Έχουμε. 1, 2, 3. Με ρόμπλας, 1, 2 και 3 καρφί! Πάρα την κάμερα, απίστευτα κυρίες και κύριοι, συμβαίνει μόνο αυτό στα Ιμπίρια Αρένα. Για να δούμε. Γεια! Κατευθείαν από τη Σουηδία. Από την κρύα. Βλέπετε τα χέρια του. Και ένα αυτή τη στιγμή. Πώς είναι το σκορ, παρακαλώ. 6-1. Όλα γυρνάνε στο πιμπολί. Πολύ αφιερό το μάτς. Κάτω, φιλέ. Το φιλέ είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να περαστεί. Ας φαίνεται εύκολο στους απλούς θεατές. Είναι μια δυσκολία από τον... Λάθος. Να πούμε και στην λεπτομέρεια από το βόλεϊ, άμα χτυπήσει ο σερβίς φιλέ και μπει μέσα, συνεχίζει το πόνο. Δεν υπάρχει δε. Πόσο? Κατά δύο. Κλέβει, γράφει κάμερα έτσι. Ναι, ναι, όλα είναι κατεγραμμένα. Κάνω σε ριπλέα, μην κλέψει. Πάμε. Μία. Και μπορεί να κάνουμε δύο. Πες την άμυνα. Δύο. Κατά τη άμυνα, την πήρε την κάμερα. Την άμυνα, πλούτη. Πόσο? Τα τρία. Ταχύτητα είναι μια προσφορά του Ασημακόπουλου. Μια. Δεύτερη. Σερβίρι. Περνάει με φιλέ, είδατε. Μετράει. Καρφώνει. Δύο. Δεν προλαβαίνει. Δυστυχώς. Το τέσσερα. Ναι, άσος.
Δύσκολη υποδοχή. Στο 5. Αλλάξουμε γωνία λήψης. Πάρα με και από μπροστά. Διακόπτουμε. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ναι. 9-6, για να δούμε. Αμφίροπο. Τα μάτς. Oh! 9-7. Ευκαιρία για τον Σουηδό. Το Τότια. 1-2. Βλέπετε τι γκέλες μπορεί να κάνει μπάλα, πρέπει να σε ετοιμότητα να πάσει στιγμή να βγάλεις την άμυνα. Λάθος, 18, για να δούμε, για να δούμε. Έτοιμος, όχι. Πάτε, πέφτει να δούμε το χέρι στο τέλος, σε 18 το τελικό αποτέλεσμα. Δεν βγήκαν πολλές καλές άμυνες, αλλά είναι ένα άθλημα για να ευχαριστηθείτε, να θυθείτε και είναι ένα από τα πρώτα θύματα που μπορεί να ξεκινήσετε για να είστε έτοιμοι το 2016. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε.